Καλημέρα κύριε Πατέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Καλημέρα Βασίλη. Κύριε Πατέρα, να ξετυλίξουμε το κουβάρι από τα πρόσφατα γεγονότα. Φαντάζομαι ότι και εσείς περιμένατε πως κάτι τέτοιο ήθελε ο κόσμος να ακούσει για ξεκίνημα. Την περασμένη Κυριακή στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Τζένοα υπήρξαν πολλά ευριστικά συνθήματα και πάνω εναντίον της ιδιοκτησίας, πάνω που είχαν αναιρεθεί από φίλους του Παναθηναϊκού και στο Τορόντο και στο Ντιτρόιτ. Ήσασταν στο γήπεδο και θέλω με ειλικρίνεια να μου πείτε πώς αισθανθήκατε εκείνη τη στιγμή των ευριστικών συνθημάτων. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι διαφωνώ με τις ύβρις που ακούστηκαν στο γήπεδο προχθές και προσωπικά θλίβομαι μετά από 2 χρόνια ηρεμίας και καλής συνεργασίας μεταξύ των οπαδών μας και της διοίκησης να βλέπω τέτοια φαινόμενα. Πρέπει όμως, Βασίλη, να ψάξουμε να βρούμε ποιος υποκινεί αυτές τις καταστάσεις, γιατί βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι φταίει ο πατέρας, φταίει ο Γενόπλος, και εγώ θέλω να ρωτήσω τα τελευταία 5 ή 10 χρόνια ο πατέρας και ο Γενόπουλος υποκινούσε αυτές τις καταστάσεις. Για να βοηθήσω τη σκέψη σας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Γιώργος Βαρδινογιάννης, εμένα μου αρέσει να μιλάω με ονόματα, είπε βγαίνοντας από το γήπεδο, όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, ρωτήστε εκείνους που τους βάζουν και δηλητηριάζουν τον κόσμο. Εκτιμάτε ότι εννοούσε εσάς και τον κύριο Γενόπουλο? Όχι, εκτιμώ ότι εννοούσε τον κύριο Γκότσο, την εφημερίδα Ντέρμπι και τον Πράσινο Φρουρό, την εφημερίδα Πράσινη. Γιατί τους τελευταίους 2 μήνες γράφουν συνέχεια δημοσιεύματα και άρθρα ότι ο πατέρας δίνει διακοποδάνεια στους συνδεσμίτες, ο πατέρας δίνει διακοποδάνεια στους φιλάθλους με σκοπό να βρίζουν την ιδιοκτησία κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Είναι ποτέ δυνατόν λοιπόν οι φιλάθλοι, οι οποίοι δεν είναι ούτε πρόβατα, ούτε ηθαγενείς, να ανέχονται τέτοια πράγματα? Να καταθέσω την παράκλησή μου να μην υπάρξει άλλη αναφορά σε εφημερίδες, γιατί θα με φέρετε και σε δημοσιογράφους. Όταν μιλάμε για τον κύριο Γενόπουλο, όταν μιλάμε για τον κύριο Γιαννακόπουλο, δεν έχετε πρόβλημα, αλλά όταν μιλάμε για εφημερίδες, θα είναι στο απειρόβλητο. Όχι, δεν είναι θέμα απειρόβλητου. Όταν μιλάμε για τον κύριο Γενόπουλο, τον κύριο Πατέρα, τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον κύριο Βαρδινογιάννη, μιλάμε για παράγοντες Παναθηναϊκού. Όταν μιλάμε για εφημερίδες, είναι άλλο. Και εγώ ρωτάω λοιπόν, όταν κάποιες οπαδικές εφημερίδες και συγκεκριμένα κάποιοι δημοσιογράφοι διχάζουν τον κόσμο με δηλητηριώδη άρθρα, αυτά δεν θα τα λαμβάνουμε υπόψη μας? Μάλιστα. Όταν τη μία μέρα διαβάζουμε ότι ο πατέρας ήταν άχρηστος σαν πρόεδρος. Όταν την άλλη μέρα διαβάζουμε ότι θα βοηθήσει το Μαρινάκι. Όταν εξευτελίζουμε τα θεία βάζοντας σταυρωμένο τον Εμαρινάκι και λέμε ότι θα τον βοηθήσει ο πατέρας. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα οι φύλαθλοι, ο κόσμος του Παναθηναϊκού, να μην τα λαμβάνει υπόψη του? Πολλοί σας κατηγόρησαν ότι δεν βγήκατε να καταδικάσετε ή ακόμη, το άκουσα και αυτό, ότι δεν προβήκατε σε κάποιες ενέργειες για να σταματήσουν την Κυριακή τα ευριστικά συνθήματα. Καταρχήν ξεκαθαρίζω και λέω ότι διαφωνώ απόλυτα με τις ύβρις. Βεβαίως. Ωραία. Από εκεί και πέρα, να βγω εγώ να κάνω τι? Είμαι θεσμικά ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού? Ήρθε ο κύριος Βουτσαράς την ώρα που αποχωρούσα στο 80 και μου λέει: Πρόεδρε, πώς μπορείς να κάνεις κάτι για αυτό που συμβαίνει? Και του έδειξα τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Του λέω: Πες μου, ρε Φάνη, εγώ τι να κάνω δηλαδή? Να κάνω τι? Γιατί απευθύνθηκε σε εσάς? Να σας το πω και διαφορετικά. Γιατί ο άνθρωπος ξέρει ότι τα τελευταία 2 χρόνια εγώ είχα ανοίξει τις πόρτες μου, δεχόμουν τους φιλάθλους, δεχόμουν τους συνδεσμίτες, τους μίλαγα έτσι όπως έπρεπε να τους μιλήσω, με αυστηρότητα, αλλά με αίσθημα δικαιοσύνης. Δεν τους κορόιδεψα ποτέ. Έτσι. Και ο άνθρωπος ευευθύνθηκε σε μένα, γιατί έβλεπε τα τελευταία 2 χρόνια σε διευθύνση του Παναθηναϊκού ότι είχα μία άμεση σχέση, μία άμεση προσέγγιση. Έβλεπα τους ανθρώπους αυτούς σαν μέλη της οικογένειάς μου. Πολύ σωστό το ερώτημα. Γιατί απευθύνθηκε σε μένα? Ανάλογη συνάντηση με τους συνδεσμίτες του Παναθηναϊκού είχε πριν από λίγο χρονικό διάστημα και ο κύριος Γιάννης Βαρδινογιάννης. Γιατί πιστεύετε ότι δεν βγήκε, με βάση το αποτέλεσμα, έτσι, γιατί πιστεύετε ότι δεν βγήκε κάτι θετικό από αυτή την ιστορία? Δεν ξέρω αν βγήκε κάτι θετικό ή αρνητικό. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, το οποίο εγώ προσπάθησα στα 2 χρόνια που ήμουν πρόεδρος έτσι να το ελέγξω, να το κατευνάσω. Το οποίο δεν οφείλεται στον πατέρα ή στον Βγενόπουλο ή δεν ξέρω στον Γιαννακόπουλο ή σε κάποιον άλλον. Οφείλεται σε μια κατάσταση η οποία επί 10 χρόνια έτσι, δημιουργούσε, πώς να σας το πω, μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι εάν ο κύριος Βαρδινογιάννης ακολουθούσε τη δικιά μου την τακτική και άνοιγε τις πόρτες του και μιλούσε στους συνδέσμους. Τις άνοιξε, κύριε Πατέρα, τις άνοιξε. Κοιτάξτε, αυτά δεν γίνονται με μια συνάντηση. Εγώ στα 2 χρόνια μπορώ να σας πω ότι 8, 10, 12 το βράδυ είχα κάτσει ώρες ολόκληρες στο γραφείο μου έτσι να μιλάω με τους συνδεσμίτες. Να τους παρακαλάω να μην δημιουργηθούν στα διεθνή παιχνίδια επεισόδια, να τους ζητάω να αστυνομεύουν καλύτερα τους χώρους, να τους ζητάω να σεβαστούν την ομάδα και πάνω απ' όλα την ιδιοκτησία. Έτσι. Δηλαδή, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω για να μην βρίσουν ποτέ ούτε την οικογένεια Βαρδινογιάννη, ούτε εν πάση περιπτώσει τα κακά αποτελέσματα να στραφούν εναντίον της διοίκησης. Και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι τα έκανα, διότι κατάφερα και βρήκα, είχα μια χημεία μαζί τους.
με μία συνάντηση δεν μπορεί ο πρόεδρος ή ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας να λύσει προβλήματα τα οποία είναι δεκαετιών. Να το πάρω διαφορετικά. Αν εσάς σας καθίβριζαν, εσάς και την οικογένειά σας, θα ξανανοίγατε την πόρτα σε εκείνους που σας έβριζαν για να μιλούσατε? Εγώ θα είχα φύγει, κύριε Βέργη. Εγώ δεν θα καθόμουν με το ζόρι κάπου από την ώρα που δεν θα με θέλανε. Εννοείται ότι θα είχατε πουλήσει. Βέβαια, δεν θα είχα μείνει. Όπως και εγώ απέδειξα, πιστεύω, το δικό μου το ήθος όταν παραιτήθηκα από τον Παναθηναϊκό. Γιατί παραιτήθηκα από τον Παναθηναϊκό? Παραιτήθηκα από τον Παναθηναϊκό γιατί δεχόμουν λάσπη από τους ίδιους τους συνεταίρους μου. Πόσο μάλλον να δεχόμουν βρισιές που λέτε από τους φιλάθλους. Όταν δέχτηκα λοιπόν λάσπη από τους συνεταίρους μου κατά τη διάρκεια της θητείας μου, είτε για κακοδιαχείριση είτε για την προεδρολογία, είπα παιδιά, άντε γεια. Ας αναλάβει κάποιος εκ των μεγαλομετόχων, έτσι. Γιατί αυτό ζητούσα εγώ. Να αναλάβει κάποιος εκ των μεγαλομετόχων. Ο Γιαννακόπουλος, ο Βαρινογιάννης, κάποιος να συνεχίσει μετά από μένα, για να μπορέσει και εκείνος να φέρει το καράβι στη σωστή πορεία. Επευκαιρία είπατε το όνομα του κυρίου Γιαννακόπουλου. Ο κύριος Θανάσης Γιαννακόπουλος είπε μετά τη λήξη του αγώνα με την Τζένοα ότι λειτουργεί ως χάντικαπ, λειτουργούν ως χάντικαπ για την ομάδα αυτά που συνέβησαν. Και ο κύριος Νίκος Νιόμπλιας πρόσθεσε ότι μόνος του ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγάλει τα μάτια του. Πιστεύετε ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί? Συμφωνώ απόλυτα και με τον κύριο Νιόμπλια και με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Η μόνη διαφωνία μου είναι ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος, που είναι και φίλος μου, αυτά δεν τα έλεγε εδώ και 10 χρόνια που βρίζανε την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού και ήταν στην αντιπέρα όχθη. Τώρα ανακαλύψανε το χάντικαπ. Γιατί πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, υπάρχει μια συμπόρευση της οικογένειας Γιαννακόπουλου με την οικογένεια Βαρδινογιάννη? Πώς προέκυψε αυτό? Δεν το γνωρίζω αυτό. Σας ρωτώ γιατί ήσασταν δύο χρόνια κάτι, για μένα. Για μένα αυτό είναι υγιές. Καλό είναι, βεβαίως. Συμφωνώ για μαζί μένα, σας. Για μένα, όταν δηλαδή έκανα συναντήσεις εγώ με τον Γιάννη, έτσι έλεγαν να έρθει και ο Παύλος ή ο Θανάσης. Όταν έκανα συναντήσεις με τον Αντρέα, έλεγαν να έρθουν και άλλοι. Γιατί εγώ πάντα ήθελα να είμαστε όλοι μαζί και να μιλάμε. Δηλαδή ήθελα πάντοτε οι μεγαλομέτοχοι να είναι μαζί, να είναι μια γροθιά. Τώρα πώς στο δρόμο... Προέκυψαν πολλές γροθιές στο δρόμο. Ναι, εντάξει, προέκυψαν και στις περισσότερες, αν θυμόσαστε καλά, γιατί έβγαινα και προσπαθούσα να κάνω ενωτικές δηλώσεις συνέχεια, ο αποδέκτης ήμουν εγώ των επιθέσεων. Ναι. Γιατί εγώ ήμουν στο τιμόνι εκείνη την εποχή, είτε για το θέμα του προπονητή, είτε γιατί έγινα πρόεδρος Super League, είτε. Λογικό είναι, όπως πιστώνεστε τα θετικά, έτσι χρεώνεστε και τα αρνητικά. Μα δεν υπήρχαν αρνητικά, κύριε Βέργη. Ποια ήταν τα αρνητικά, ότι αλλάξαν προπονητή και άλλαξε το κλίμα στην ομάδα? Όχι, αρνητικό ήταν ότι έγινα πρόεδρος Super League. Αρνητικό ήταν ότι, εν πάση περιπτώσει, έκανα ό,τι μπορούσα τα τελευταία δύο χρόνια έτσι ώστε το Παναθηναϊκό να πρωταγωνιστήσει. Όταν μιλάμε για αρνητικά, η αναφορά μου είχε να κάνει με αγωνιστικά προβλήματα, κυρίως τον πρώτο χρόνο. Κυρίως τον πρώτο χρόνο. Έχετε δίκιο. Αλλά εγώ η κριτική που δέχτηκα και ο πόλεμος που δέχτηκα από τους συνεταίρους μου δεν είχε να κάνει με αγωνιστικά θέματα. Δεν τσακωθήκαμε γιατί πήραμε το ΣΥΣΕ. Έτσι. Αν και γι' αυτό υπήρχε κουβέντα σε διοικητικό συμβούλιο, πόσα λεφτά, πείτε μας πόσα λεφτά κόστησε ο ΣΥΣΕ και τα λοιπά. Έτσι, να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Συμπάσχετο, δεν διαφωνώ. Δεν θέλω να μπω τώρα σε. Να προχωρήσουμε. Κάναμε λάθη και εμείς στις μεταγραφές, όπως έκανε και ο προηγούμενος πρόεδρος, όπως κάνουν όλοι οι πρόεδροι και όλες οι ειδικοί. Αλλά κάναμε και πολλά σωστά. Αυτά τα λάθη που είπατε όμως, και δεν με αφήνετε να προχωρήσω. Ναι. Όλα μαζί μαζεύτηκαν για την απέναντι πλευρά. Ναι. Γιατί έτσι έχουμε στον Παναθηναϊκό, υπάρχει και η απέναντι πλευρά πια. Η οποία σας κατηγόρησε, εσάς, ότι ξοδέψατε 66 εκατομμύρια ευρώ όλα τα λεφτά της αύξησης και ότι φορτώσατε στον Παναθηναϊκό με ποδοσφαιριστές εκτός από τις 4 καλές μεταγραφές, που τώρα προσπαθεί να τους ξεφορτωθεί. Λοιπόν, καταρχήν, εμείς σε μεταγραφές, σαν Παναθηναϊκός επιδίκησής μου, δώσαμε 40 εκατομμύρια ευρώ στις δύο μεταγραφικές περιόδους και όχι 66. 66 ήταν το συνολικό ποσό της αύξησης. Ναι. 40 δώσαμε. Και τα 40 δεν ήταν καθόλου λίγα, έτσι. Βέβαια. Από αυτά τα 40, εγώ σας λέω ότι πέτυχε το 60-70% των μεταγραφών. Ξέρετε, σε κάποια ομάδα που ξοδεύει 5 εκατομμύρια ευρώ, 10 εκατομμύρια ευρώ, να πετυχαίνουν όλες τις μεταγραφές? Εγώ δεν ξέρω καμιά τέτοια ομάδα. Άρα... Απ' την άλλη πλευρά όμως, ναι. Και εσείς φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε, ναι. Πως δεν είναι εύκολο κάποιοι να δεχθούν. Να σας πω τώρα κάποιες 3-4 μεταγραφές, ναι, να μην ναι. Θα δούμε μόνο στο Μελίση, στον Γκάμπριελ, στον Κλέιτον. Υπάρχει μια σειρά μεταγραφών οι οποίες πήγαν άπατες. Έτσι δεν είναι? Και υπάρχουν και άλλες μεταγραφές οι οποίες απογείωσαν την ποιότητα του ρόστερ του Παναθηναϊκού. Συμφωνώ μαζί σας. Πάντα έτσι γίνεται σε όλες τις ομάδες. Κύριε Πατρέα, να προχωρήσουμε. Ξέρετε ότι.